Και επειδή ωραία τα λέμε εμείς και χαριτολογούμε, αλλά γίνονται σημαντικά πράγματα γύρω μας, έχουμε καλεσμένο έναν εξειδικευμένο επιστήμονα προκειμένου να μας ανοίξει τα μάτια, να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει με το SWIFT και με τα Capital Controls στη Ρωσία. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Περικλή Γκόγκα. Κύριε Γκόγκα, μας ακούτε? Καλημέρα σας, τι κάνετε? Είμαστε... Μια χαρά. Κάτι γίνεται με γραμμή, τη σύνδεση, λίγο... κύριε καθηγητά. Δεν σας ακούμε καθαρά λίγο. Καλημέρα σας και πάλι. Καλημέρα σας, ελπίζω να είναι καλύτερα τώρα. Τώρα είναι τέλεια. Εντάξει. Κύριε καθηγητά, σας καλέσαμε λίγο να μας βοηθήσετε. Χθες ακούσαμε ότι ο κύριος Πούτιν κάνει capital control και επειδή περισσότεροι έχουμε συνδυάσει λίγο τα capital control με τη δική μας εμπειρία, τι σημαίνει capital control αυτή τη στιγμή στη Ρωσία? Και λίγο θα θέλαμε να μας ενημερώσετε και για τις τράπεζες, για το SWIFT, τι είναι όλα αυτά, τι σημαίνουν όλα αυτά για την οικονομία. Ναι, βεβαίως. Τα capital controls είναι το φάρμακο για ένα φαινόμενο που υπάρχει στο τραπεζικό τομέα που ονομάζουμε οικονομολόγοι τραπεζικό πανικό. Δηλαδή, όποτε για οποιοδήποτε λόγο, πραγματικό ή όχι, ο κόσμος πιστέψει ότι θα υπάρξει πρόβλημα στο τραπεζικό τομέα, τότε το πρώτο που θα κάνει, όπως θα κάνουμε όλοι μας έτσι, είναι ότι θα πας στην τράπεζα για να πάρεις τα χρήματά σου, να τα κάνεις ανάληψη, ότι χρήματα έχεις, να τα πάρεις σπίτι σου, να τα σώσεις. Είναι μια ενστικτοδός, δηλαδή λειτουργώντας από το φόβο να πάρεις, να πάρεις κάποια χρήματα να έχεις, να έχεις πάνω σου. Έτσι, έτσι. Σε εμάς γινόταν το 2015 αυτό, γιατί περιμέναμε ότι υπήρχε πιθανότητα να φύγουμε από το ευρώ, οπότε θα είχαμε σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Στη Ρωσία τώρα, επειδή απειλείται με τα διάφορα, με τις διάφορες κυρώσεις, για τον ίδιο λόγο φοβήθηκε ο κόσμος. Και το πρόβλημα σε αυτό, στο να πάμε να πάρουμε τα χρήματά μας, είναι ότι καμία τράπεζα δεν έχει όλα τα χρήματα των καταθετών για να τα δώσει. Γιατί η τράπεζα δεν είναι απλά μια αποθήκη χρημάτων. Θα πάρει τα 100 ευρώ που θα καταθέσω εγώ σήμερα και θα δανείσει περίπου τα 97-98 από αυτά και θα είναι μόνο τα 2 ευρώ στο ταμείο της. Επομένως, αν πάμε όλοι να ζητήσουμε τα χρήματά μας, θα καταρρεύσει η τράπεζα. Γι' αυτό λοιπόν είναι επιβεβλημένη η ύπαρξη του capital control σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό κυρίως το έκανε ο Πούτιν για να μην φύγουν και κεφάλαια από ξένες εταιρείες οι οποίες έχουν επενδύσει στην Ρωσία, να μην φύγουν και ζητήσουν τα λεφτά τους πίσω ουσιαστικά, για να το πούμε λίγο απλοϊκά για να καταλάβουμε όλοι μας. Ναι. Αυτό βέβαια επηρεάζει και αυτούς. Ίσως και γι' αυτό έγινε. Γιατί σίγουρα θα θέλανε και εμείς τώρα, αν είχαμε κάποια εταιρεία εκεί πέρα, θα θέλαμε να πάρουμε τα χρήματά μας, γιατί δεν ξέρουμε για πόσο καιρό θα ήταν δεσμευμένα διαφορετικά. Οπότε επηρεάζει τους πάντες και τους πολίτες της Ρωσίας και τις επιχειρήσεις εκεί, όλους. Μάλιστα. Πριν από τρεις μέρες, αυτό που έγινε με το SWIFT, τι ακριβώς είναι αυτό με το SWIFT? Δεν έχω καταλάβει, να σας πω την αλήθεια, και πολύ καλά. Ναι. Μπορείτε λίγο να μας βοηθήσετε σε αυτό το κομμάτι? Ναι, βεβαίως. Το SWIFT δεν είναι αυτό που νομίζει ο περισσότερος κόσμος. Δεν είναι ένα σύστημα με το οποίο γίνεται η αποστολή και λήψη χρημάτων, μεταφοράς χρημάτων. Απλά είναι ένα σύστημα μεταφοράς μηνυμάτων για αποστολή χρημάτων. Δηλαδή, για να στείλει μια τράπεζα, θα να στείλω εγώ χρήματα κάπου τώρα στο Τόκιο, σε ένα φίλο μου, 100 ευρώ. Θα πάω στην τράπεζά μου και η τράπεζά μου μέσα σε 5 λεπτά θα έχει στείλει τα χρήματα αυτά εκεί πέρα. Ο τρόπος που γίνεται αυτό, τα χρήματα για να πάνε εκεί, θα πρέπει να στείλει ένα μήνυμα μέσω του SWIFT στη συγκεκριμένη τράπεζα, στο συγκεκριμένο λογαριασμό, στο συγκεκριμένο πελάτη, για να πιστώσει εκείνη η τράπεζα ξαφνικά 100 ευρώ στο λογαριασμό αυτού του πελάτη. Για να το κάνω λίγο πιο λιανά, με συγχωρείτε. Ναι. Δεν είναι αυτό το κατοστάρικο, τέλος πάντων, που θα στείλω, θα το βάλω σε ένα φακελάκι και θα πάει. Στέλνει η τράπεζα μήνυμα στην άλλη τράπεζα ότι κάποιος έχει θέσει αυτό το ποσό διαθέσιμο για αυτόν τον πελάτη σε αυτό το λογαριασμό. Είναι ανταλλαγή των μηνυμάτων. Και η τράπεζα από δικά της χρήματα, η Ιαπωνέζικη, θα πιστώσει το λογαριασμό αυτού του συγκεκριμένου πελάτη και μετά οι τράπεζες θα βρίσκουν μεταξύ τους, προσθέτουν και αφαιρούν όλες τις συνολικές τέτοιες πράξεις που έχουν και μετά κάποια στιγμή μεταφέρονται και τα χρήματα όταν χρειαστεί. Άρα με αυτό, δηλαδή έγινε διακοπή σε ρώσικες τράπεζες να κάνουν αυτές τις αποστολές μηνυμάτων και εμβασμάτων, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Έτσι, οπότε σταματάει και η διαδρομή των χρημάτων από και προς την Ρωσία. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό, που σημαίνει ότι πλέον δεν μπορεί ούτε να πληρώνει τις υποχρεώσεις της, τις εισαγωγές της από το εξωτερικό, ούτε να μπορούμε και εμείς να πληρώνουμε τη Ρωσία για φυσικό αέριο και όλα τα άλλα τα προϊόντα τα οποία εξάγει. Σαν οικονομολόγος, καθηγητής έμπειρος πλέον, είναι μέτρα τα οποία μπορούν να γονατίσουν μια οικονομία?
είναι σημαντικό μέτρο, είναι το σημαντικό τελικό, η κορονίδα των οικονομικών μέτρων και κυρώσεων, γι' αυτό και το φύγουν με προσοχή οι δυτικοί. Και αυτό γιατί ναι μεν θα χτυπήσει τη ρωσική οικονομία σημαντικά, βέβαια σε λίγο καιρό θα βρεθούν δίοδοι για να γίνουν τα ίδια πράγματα, οι ίδιες συναλλαγές, με υψηλότερο κόστος βέβαια για όλους. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ναι μεν θα χτυπήσει τη Ρωσία και υπολογίζεται περίπου στο 5% του ΑΕΠ της να είναι η ζημιά, μόνο από το SWIFT. Αλλά 5% του ΑΕΠ, μόνο από το SWIFT. Ναι. Τόσο υπολογίζεται. Ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών της Ρωσίας το έχει υπολογίσει πέρυσι, γιατί απλήθηκε και πέρυσι η Ρωσία, τον Απρίλιο του 2021 με το ίδιο μέτρο. Και εδώ ξέρεις να πούμε και ότι η μόνη χώρα που έχει υποστεί το μέτρο αυτό ήταν το 2018 το Ιράν, λόγω των προβλημάτων με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Όμως είναι ένα πολύ σπάνιο όπλο εισαγωγικά που χρησιμοποιείται από την παγκόσμια κοινότητα. Αυτό τι αποτελέσματα θα έχει, οι συνέπειες θα έχει και σε εμάς? Θα έχει συνέπειες και σε εμάς, γι' αυτό είναι όλοι φιδωλοί και δεν το χρησιμοποιούν αλόγιστα. Γιατί η αντανάκλαση αυτού του μέτρου σε εμάς θα είναι ότι θα δούμε σημαντικές αυξήσεις όχι μόνο στο φυσικό αέριο το οποίο παράγει η Ρωσία, γιατί δεν θα μπορεί πλέον εύκολα να το πουλήσει, άρα θα υπάρχει μειωμένη ποσότητα φυσικού αερίου παγκόσμια, που σημαίνει θα ανέβει η τιμή του, κι άλλο, περισσότερο από ό,τι είναι τώρα. Είναι, είναι η ζήτηση και η προσφορά που λέμε. Ακριβώς αυτό. Αλλά η Ρωσία ξεχνάμε πολλές φορές και μένουμε μόνο στο αέριο, αλλά είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός σιτηρών στον κόσμο. Παράγει περίπου 10-15% της παγκόσμιας παραγωγής σιτηρών. Άρα λοιπόν θα δούμε αυξήσεις σημαντικές και στα σιτηρά και στα προϊόντα διατροφής, τα οποία θα πάνε οι αυξήσεις αυτές των τιμών θα φτάσουν και σε εμάς και σε όλο τον κόσμο. Να κάνω εγώ και μια άλλη ερώτηση σχετικά τώρα. Ανακοίνωσε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ότι παγώνει την ανανέωση και συζήτηση επενδυτικών αδειών διαμονής στην Ελλάδα. 3.700 είναι, σύμφωνα με στοιχεία που μου έδωσε χθες το Υπουργείο Μετανάστευσης, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επενδυτική άδεια στη χώρα μας. Μήπως μπορούμε κάπως να μεταφράσουμε το τι σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έχουν πλέον άδεια διαμονής στη χώρα μας για την επενδυτική τους δραστηριότητα? Ναι, πολλές χώρες για να προκειμένου να προσελκύσουν επενδύσεις έχουν προγράμματα Golden Visa που λέμε. Που δίνουν ακριβώς και δίνουν ουσιαστικά διαβατήριο σε ξένους πολίτες που δεν έχουν καμιά σχέση με την Ελλάδα. Σου λένε να έρθεις και επενδύσεις 1.000.000 ευρώ για παράδειγμα, θα σου δώσουμε διαβατήριο ελληνικό. Πολλές χώρες το κάνουν αυτό και αυτό είναι το αντίστοιχο πρόγραμμα. Παγώνει αυτό το πρόγραμμα τώρα σε αυτή την περίπτωση. Θα έχουμε θέματα, φαντάζομαι, γιατί και πολλά ξενοδοχεία εδώ στη Χαλκιδική, μια γαλακτοβιομηχανία που έχω κατά νου, κάποιες επιχειρήσεις κονσερβοποίησης ανήκουν σε Ρώσους. Οπότε να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Έχεις κάποια ερώτηση? Αυτές οι επιχειρήσεις δεν θα έχουν πρόβλημα από αυτή την άποψη ότι ανήκουν σε Ρώσους. Γιατί ξέρετε, όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες κάνουν διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου τους. Δηλαδή δεν είναι κανένας τόσο αδαής να έχει τα χρήματά του όλα στη Ρωσία. Υπάρχουν, βέβαια, είναι μέσω offshore, σε άλλες offshore, οπότε είναι προστατευμένα, ξέρουν τι κάνουν, όσοι έχουν χρήματα ξέρουν να τα προστατεύουν. Αυτοί που θα έχουν πρόβλημα όμως θα είναι αυτοί που νοικιάζουν μερικά διαμερισματάκια στη Χαλκιδική και σε όλη την Βόρεια Ελλάδα, γιατί πλέον οι τουρίστες, οι Ρώσοι, θα μειωθούν πάρα πολύ από τη χώρα μας. Και λόγω του ότι γίνεται εκεί πέρα δεν θα πάει κανένας διακοπές αν γίνεται πόλεμος, αλλά και γιατί υπάρχουν και συγκεκριμένες οδηγίες πλέον να αποφεύγουν την Ελλάδα. Ναι. Το στρέφουν όλοι στην Τουρκία και Αίγυπτο. Κύριε καθηγητά, ακριβώς. Πριν από λίγο, δεν ξέρω αν ακούσατε, είπαμε και για την σκέψη της Μπαρτσελόνα για να εκδώσει δικό της κρυπτονόμισμα. Ποια είναι η άποψή σας για όλο αυτό? Κοιτάξτε, εγώ είχα πει πριν μερικούς μήνες ότι προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε τη νέα Τούμπα θα έπρεπε να κάνει ο ΠΑΟΚ το ΠΑΟΚ Coin ή το Τούμπα Coin. Ναι, αυτό είχα προτείνει, το οποίο να χρησιμοποιείται από τους φιλάθλους για να αγοράζουμε τα εισιτήριά μας, τα διαρκεία, στις μπουτίκ κτλ. Ή οπουδήποτε αλλού. Είναι κάτι το οποίο είναι ακραίο σαν σκέψη, δηλαδή μπορεί να είναι βιώσιμο, μπορεί να γίνει? Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Προφανώς και όπως το λέγατε προηγουμένως, δηλαδή ένα κάθε τέτοιο κρυπτονόμισμα δεν έχει καμία εσωτερική αξία. Δηλαδή έχει αξία γιατί πιστεύουν όσοι το έχουν στα χέρια τους ότι έχει αξία. Οπότε αυτό είναι το μόνο που του δίνει αξία. Είναι ένα κίνημα δηλαδή που είναι δημοφιλές.
Γιατί να μην το εκμεταλλευτεί και μια ΠΑΕ που θέλει να κάνει ένα ωραίο καινούριο γήπεδο. Να κάνω έναν λαϊκό παραλληλισμό. Δεν είναι λίγο σαν τους πόντους που μαζεύουμε στο σούπερ μάρκετ ή το βενζινάδικο, οι οποίοι έχουν αντίκρισμα μόνο στο συγκεκριμένο κατάστημα? Είναι και ακόμα χειρότερα, αν θέλετε την άποψή μου. Είναι ακόμα χειρότερα, γιατί, δηλαδή. Δηλαδή, εκείνοι οι πόντοι τουλάχιστον έχουν αντίκρισμα στο κατάστημα εκείνο. Ναι. Ενώ όλα αυτά έχουν αντίκρισμα μόνο επειδή πιστεύουμε εμείς ότι έχουν αντίκρισμα. Ναι. Δηλαδή, θα αγοράσω. Στην αγάπη μας, δηλαδή, για ένα σύλλογο, ας πούμε. Όχι, γενικά για το νόμισμα. Όχι μόνο τώρα στο συγκεκριμένο που λέμε. Εντάξει, το κάνω πιο συγκεκριμένο, ναι. Ναι. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Που δεν συμβαίνει το ίδιο με το άλλο, το επίσημο νόμισμα της χώρας. Γιατί για αντίκρισμα πραγματικό δεν μπορεί να ανοιχθεί κάποιος πληρωμή, αν του κάνει πληρωμή σε ευρώ, ας πούμε. Τους φόρους μας πληρώνουμε σε ευρώ. Επομένως, εκείνο εσωτερική αξία δεν έχει το νόμισμα, αλλά έχει αξία επειδή το επιβάλλει ο νόμος να έχει αξία. Οπότε είναι τελείως διαφορετικό. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχαριστήσουμε, και επειδή είμαστε αθλητικό ραδιόφωνο και ξέρω την αγάπη σας για τον ΠΑΟΚ, 25 Μαΐου θα είμαστε στα Τιράνα, κύριε καθηγητά. Ελπίζουμε να είμαστε εκεί πέρα, βεβαίως. Πρώτοι θα είμαστε εκεί πέρα. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γκόγκα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.